γιορτή γεμάτη χρώμα και παιδικά πρόσωπα έζησε το πρωί της Παρασκευής η Ζάκυνθος. Ήταν ο Μαραθώνιος Ανακύκλωσης, μια εκδήλωση που συμμετείχαν πάνω από 800 μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος Let's Do It Greece με κεντρικό άξονα την ανακύκλωση. Η ιδέα ήταν κοινή, ήταν μια απόφαση όλων των φορέων που συμμετέχουν στη δράση να γίνει ένας Μαραθώνιος Ανακύκλωσης. Τα παιδιά στα πλαίσια του Let's Do It Greece να μην καθαρίσουν παραλίες ή κάποιες άλλες περιοχές, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που υπάρχουν στο νησί, όπως ξέρετε. Τα γυμνάσια και λύκεια του νησιού συμμετείχαν με πανό, ενημερωτικές δράσεις προς τους καταστηματάρχες της πόλης, ακόμα και μουσικά δρόμενα με τη χοροδία και τη μαντολινάτα του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμμετέχει στο πρόγραμμα Let's Do It Greece. Κάθε χρόνο συμμετέχει. Φέτος σκεφτήκαμε ότι πρέπει να έχει ένα κεντρικό άξονα την ανακύκλωση λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το νησί μας. Τη γιορτή διοργάνωσαν μεταξύ άλλων το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς, το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ζακύνθου, Σύλλογοι Ξενοδόχων, Εθελοντικές Ομάδες και βέβαια το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Ήμασταν μέσα στους διοργανωτές για να γίνει όλο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό για την προστασία του περιβάλλοντος να ξεκινήσουμε από τη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Όπου η βάση όλου αυτού είναι η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν γνώσεις που εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε. Βασικός διοργανωτής ήταν η Περιφερειακή Ενότητα. Είναι μια όμορφη στιγμή για μας, γιατί σημαίνει πραγματικά ότι τα παιδιά μας έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία που εμείς ή την αγνοήσαμε ή την ξεχάσαμε ή δεν καταλάβαμε τελικά στο πέρασμα αυτών των χρόνων το τι είναι σημαντικό και με τι πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά και ειδικά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που δεν είναι άλλο από την ανακύκλωση. Έτσι λοιπόν σήμερα τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο. Σε μια εποχή που η Ζάκυνθος προσπαθεί να ξεπεράσει ένα κρίσιμο αδιέξοδο με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα παιδιά δείχνουν τον δρόμο σε πολίτες και αρχές για το μέλλον του νησιού.